πάμε τώρα στο τραπέζι το αμίγος πολιτικό πριν την κάλπη. Στα πλαίσια των συζητήσεων θα πρέπει να πω ότι είμαστε με μείον δύο καλεσμένους σήμερα, τον εκπρόσωπο πλευράς Νέας Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο πλευράς ΠΑΣΟΚ, εξαιτίας του γεγονότος ΑΚΤΡΙΣ και του ΣΥΡΙΖΑ, των προεκλογικών υποχρεώσεων, αντιληπτό, όμως και εμείς πρέπει να προχωρήσουμε με βάση τον προγραμματισμό. Κοντά μας σήμερα λοιπόν ο υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ποτάμι, ο κύριος Ρούσος Κυπριωτάκης. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Η υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με το ΚΚΕ, η κυρία Ελευθερία Χρυσού. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Και η υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με το ΕΠΑΜ, η κυρία Μόνα Μανατίδου. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ξεκινώντας και με τους τρεις, είναι οι έξι μέρες του πολέμου, ουσιαστικά οι έξι τελευταίες μέρες. Κύριε Κυπριωτάκη, ποια είναι η αίσθησή σας? Διότι η εντύπωση που έχουμε εμείς είναι ότι η κοινωνία εξακολουθεί να είναι σε απόσταση από αυτό που λέγεται, όχι των προβλημάτων, από αυτό που λέγεται προεκλογική, έτσι, ατζέντα. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, τι εισπράτετε εσείς? Υπολογίζω και θα το δούμε την Κυριακή του βράδυ ότι θα έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό αποχής. Και επίσης φοβάμαι ότι αυτή η ιδιότυπη ψήφος διαμαρτυρίας σε κόμματα τα οποία δεν έχουν καμιά πολιτική βάση σε σχέση με τις πραγματικές επιλογές που θα έκαναν οι άνθρωποι, αλλά θεωρώντας ότι έτσι θα χτυπήσουν ό,τι θεωρούν κακό στην πολιτική, δηλαδή και τα παλιά κόμματα ας πούμε και αυτά τα καινούρια που δεν τους πείσαμε, ή και το ΣΥΡΙΖΑ που τους έλεγε στηρίχθηκε πάνω σε μια αντιμνημονιακή βάση, έγινε μνημονιακό και αυτός, ότι έτσι θα τους εκδικηθούν. Φοβάμαι, και σε κάθε ευκαιρία που έχω δημόσια το λόγο θέλω να παρακαλέσω τους ανθρώπους να σκεφτούν πριν ρίξουν ψήφο στη Χρυσή Αυγή ή σε διάφορα άλλα κόμματα τα οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι για γεωγραφία ή καρικατούρα, ας πούμε, πολιτικής και όχι πραγματική πολιτική, δεν έχουν κάποια υπόσταση. Έτσι, ναι, πραγματικά διεξάγουμε ένα πολύ σύντομο προεκλογική περίοδο. Αύγουστος που ο Έλληνας έχει συνδυάσει τον Αύγουστο με τις διακοπές του, με την ξεκούραση, με την ανάπαυλα, ξαφνικά μπαίνει σε μια άνευ λόγου και αιτίας εκλογική διαδικασία, γιατί κανείς δεν μπαίνει στον λόγο να εξηγήσει πραγματικά και με αλήθειες για ποιο λόγο ο Τσίπρας έκανε εκλογές. Ο Τσίπρας και ο Καμένος δηλαδή. Κανένας δεν θα πάρει πλειοψηφία και δεν θα έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει μόνο με το κόμμα του κυβέρνηση. Θα πάμε σε κυβέρνηση συνεργασιών και δεν ξέρω γιατί δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούμε σε εθνικό επίπεδο με βάση πλέον συμφωνημένες δραστηριότητες, με βάση συμφωνημένες πολιτικές που είχαν υπερψηφίσει συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων στη Βουλή, και να μπουν δύο-τρεις εθνικοί στόχοι με βάση το πλαίσιο που έχουμε να λειτουργήσουμε, για να μπορέσει να κυβερνηθεί η Ελλάδα και να μπει σε μια διαδικασία ομαλότητας, να ξαναμπεί η αγορά σε μια διαδικασία να παράξει πλούτο, να παράξει θέσεις εργασίας, για να μπορέσει κάποια στιγμή το ελληνικό δημόσιο να φορολογεί και να μπούμε σε ένα ρυθμό. Αυτό το καταλαβαίνει στο υποσυνείδητό του ο Έλληνας, έστω και αν δεν μπορεί να το εκφράσει με κάποιο τρόπο. Γι' αυτό βλέπετε ότι αυτή η αδιαφορία, πάντα στα καφενεία και θες να κάνεις κουβέντα πολιτική και δεν βρίσκεις κοινό. Σου λέει, άσε να παίξουμε την πράφα μας, να πιούμε τη ρακή μας. Άμα θες κάτσε να σε κεράσουμε, αν είσαι έτσι λίγο συμπαθητικός, ας πούμε, μπορεί να δεχτείς και κάποιο κέρασμα. Διαφορετικά, δέχεσαι μόνο την αδιαφορία τους. Μάλιστα. Και την αποστροφή. Θα επιστρέψω. Κύριε Χρυσού, έχετε την ίδια εικόνα? Κοιτάξτε να δείτε, η εικόνα που ήρθε σε εμάς είναι γενικά ένα μούδιασμα από τον κόσμο, το οποίο προέρχεται βέβαια από τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Άλλα τάξανε στον κόσμο, άλλη ελπίδα δώσανε, άλλα τελικά κάνανε. Αυτό που καλούμε εμείς στον κόσμο, γιατί ακόμα διαμορφώνεται, έχουμε μέρες και διαμορφώνεται ένα κλίμα, δηλαδή βλέπουμε ότι ιδιαίτερα απέναντι σε εκπρόσωπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι θετική, υπάρχει μια θετικότητα, αναγνωρίζεται η συνέπεια και η ειλικρίνεια, έχουμε καθαρότητα με την οποία κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια, και αυτό το αναγνωρίζει, δηλαδή αναγνωρίζεται γενικά η στάση του κόμματος. Από εκεί και ύστερα σίγουρα έχουν περάσει, έχει καλλιεργηθεί όλα αυτά τα χρόνια η αναποτελεσματικότητα των αγώνων, η αναποτελεσματικότητα της ισχύς της ψήφου, και ότι τέλος πάντων ό,τι και να κάνουμε μια από τα ίδια θα έρθει.
Εμείς αυτό που εξηγούμε στον κόσμο είναι ότι προφανώς μετά από τόσα χρόνια και πλούσιας εμπειρίας τους δοκίμασε κάθε είδους πολιτική, είτε αυτοδύναμη, είτε συνεργασίας, είτε δεξιάς, είτε κεντρώας, είτε υποτιθέμενης αριστεράς με το πρώτη φορά αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Φτάνει στον ίδιο παρανομαστή που δεν είναι άλλος από τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής που μόνο δεινά έχει να φέρει. Η ψήφιση του τρίτου μνημονίου έρχεται με την ψήφιση 5 κομμάτων, έτσι, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, και από την άλλη λέμε στον κόσμο ότι να μην αποτελέσει αυτό μονόδρομο, υπάρχει η ελπίδα και η προοπτική στο δρόμο που δίνει το ΚΚΕ μέσα από την ισχυροποίηση ενός κινήματος το οποίο θα βάλει εμπόδια στην πολιτική που θα εφαρμοστεί την επόμενη μέρα. Οπότε καλούμε τον κόσμο να σκεφτεί σοβαρά και να μην αφήσει το μέλλον του υποθηκευμένο σε κανενός στα χέρια. Κυρία Μανατίδου, έχετε την ίδια αίσθηση για τον κόσμο, γιατί οι δύο προλαλήσατες με διαφορετική, με διακριτή βεβαίως τη διαφορά τους, υποστηρίζουν ότι ναι, υπάρχει ένα μούδιασμα στον κόσμο, διαφορετική εξήγηση του δίνουν, υποστηρίζεται το ίδιο και επιπλέον, επειδή το ΕΠΑΜ κατεβαίνει αυτόνομα. Ναι, αλλά η διαφορά σας, θα πει κάποιος, με τη Λαϊκή Ενότητα του Λαφαζάνη, εθνικό νόμισμα λένε, εκείνη εθνικό νόμισμα. Γιατί δεν κατεβήκατε όλοι μαζί, ας το πούμε όπως το λένε οι υπόλοιποι, ως δραχμιστές? Γιατί δεν το κάνουν? Καταρχάς, για το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Εγώ προσωπικά συμμετείχα εχθές μια εκστρατεία, ας το πω έτσι, μια περιοδία σε διάφορα χωριά και σημεία του Ηρακλείου. Όντως υπάρχει, όχι δεν θα έλεγα μουδιασμά, απογοήτευση. Ο λαός, η πλειοψηφία του λαού εναπόθεσε τις ελπίδες του στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ εξού και το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε στις εκλογές του Ιανουαρίου, αν θυμόσαστε καλά. Έκτοτε όμως απεδείχθη ότι προδόθηκε αυτός ο λαός, προδόθηκε αυτή η ελπίδα. Επόμενο είναι να χάσει εμπιστοσύνη και φυσικά να υπάρξει ένας μεγάλος βαθμός απογοήτευσης, ο οποίος προβληματίζει αυτόν τον κόσμο πλέον, αν θα πρέπει να εμπιστευτεί και ποιον θα πρέπει να εμπιστευτεί. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν τάζει υπέρ του των λαϊκών στρωμάτων που πλήττονται? Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα, κύριε Σαχίνη, μέχρι στιγμής. Όλοι επαναλαμβάνονται, ενώ αυτά τα κόμματα τα οποία ήταν εντός του κοινοβουλίου. Όλοι επαναλαμβάνονται. Επομένως, γιατί θα πρέπει να τους εμπιστευτεί κάποιος? Γιατί θα πρέπει εγώ προσωπικά να τους εμπιστευτώ σαν επιχειρηματία, σαν μητέρα, σαν πολίτης αυτού του κράτους? Αυτό διαπίστωσα, απογοήτευση. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά το ΕΠΑΜ, όπου και σταθήκαμε, υπήρχε μία αποδοχή. Υπήρχε μια θετικότητα και αυτό εμένα μου έδωσε ελπίδα ότι ο κόσμος πλέον έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι μονόδρομος το να φύγουμε από το ευρώ και από την Ευρώπη. Οι 7 στους 10 αναφέρονται στη δραχμή. Ανεξάρτητα αν εμείς σαν ΕΠΑΜ ισχυριζόμαστε ότι θα πρέπει να είναι δικό μας εθνικό νόμισμα. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα αποκαλείται. Θα πρέπει να είναι ένα νέο, ισχυρό εθνικό νόμισμα. Συζητήσεις κάναμε και σε καφενεία και υπήρξε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά πιστεύει ότι τα μέτρα ή τα προγράμματα, το πρόγραμμα και οι λύσεις που προτείνει το ΕΠΑΜ τον ενδιαφέρουν και επίσης πιστεύουν ότι μπορεί κάλλιστα να υπάρξει ανάπτυξη μέσω του νέου εθνικού νομίσματος. Εν πάση περιπτώσει, να αναφερθώ και στο δεύτερο ερώτημά σας. Εμείς σαν ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, εξ αρχής ήμασταν ανοιχτοί σε συνεργασίες. Και μια που αναφερθήκατε στο ΛΑΕ, θα πω ότι εμείς κάναμε την πρόταση. Υπήρξε μια συνάντηση με το πολιτικό γραφείο μας και τον κύριο Στρατούλη και τον κύριο Λαφαζάνη. Δυστυχώς όμως δεν θελήσαν οι ίδιοι να συνεργαστούμε, διότι υπήρχαν εσωκομματικές αντιρρήσεις. Δεν ήταν δηλαδή εξαιτίας του ΕΠΑΜ ότι δεν συμπράξαμε σε αυτόν τον αγώνα ενάντια στη λιτότητα. Μάλιστα. Το κρατώ. Πάω στο δεύτερο κύκλο και μιας και το θέσατε, κυρία Μανατίδου, διότι εδώ υπάρχει ένα κόμμα φύση και θέση υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και είστε στον αντίποδα, εσείς λέτε εθνικό νόμισμα και είναι το ΚΚΕ που λέει ότι κοιτάξτε, εγώ έχω μια άλλη λογική. Δεν με ενδιαφέρει, αν το λέω λάθος, κυρία Χρυσού, εσείς με
διακόπτεται αμέσως. Πώς το καταλαβαίνω εγώ, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Το δίλημά μου δεν είναι δραχμή ευρώ, αλλά ποιος κάνει κουμάντο τελικά στα μέσα παραγωγής και πάει λέγοντας. Διότι είτε με ευρώ είτε με δραχμή, λέει το κουκουέ, έτσι. Αν οι κεφαλαιοκράτες κάνουν κουμάντο, μία ή άλλη είναι. Και χειρότερα ενδεχομένως, είπε ο κ. Κουτσούμπας προχθές. Δραχμή με μνημόνιο ίσως είναι και χειρότερα. Πράγματι. Ναι. Εγώ θα το θέσω λιγάκι ανάστροφα με ένα θέμα της επικαιρότητας που έχει πονέσει όλους. Είδαμε 15 παιδιά πνιγμένα πάλι στο φαρμακονήσι. Ερώτηση, κυρία Μανατίδου. Εάν ήμασταν έξω από αυτό που εσείς περιγράφετε, έχετε αντιληφθεί τι θα γινόταν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Εννοείται αν ήμασταν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και την Ευρωζώνη. Μάλιστα. Εννοείται την εισρωή των μεταναστών από δυτικά. Και πού θα πηγαίνανε? Γιατί πολύ απλά θα σου έλεγαν, δεν είσαι δικό μας μέλος, κάνε ό,τι θέλεις, λύσ' το μόνος. Κύριε Σαχίνη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν εξαρτάται ένα κράτος μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Επίσης, δεν είναι δυνατό να μην ελέγξουμε τα σύνορά μας. Εξάλλου, νομίζω ότι υπάρχει ελληνικός στρατός. Ή κάνω λάθος? Υπάρχει το ναυτικό μας. Υπάρχει τόση δύναμη που θα μπορούσε να ελεγχθεί. Κατά τη γνώμη μου, είναι θέμα συνόρων. Δεν μπορεί να αφήσουμε τα σύνορα. Γιατί, κακά τα ψέματα, η θάλασσα έχει σύνορα. Υπάρχουν. Θα τους πνιγάμε δηλαδή? Δεν είπα κάτι τέτοιο. Α. Είπα θα ελέγχαμε. Και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε το θέμα των μεταναστών λίγο διαφορετικά. Γιατί έχουμε το ίδιο φαινόμενο εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι πρωτοφανές και δεν είναι μόνο λόγω της Συρίας. Γιατί αν πούμε ότι θα πρέπει να περιθάλψουμε τους πρόσφυγες, ναι, είμαι και εγώ υπέρ αυτού, μιας που η γενιά μας και η γενιά των πατεράδων μας έχει ζήσει προσφυγικές καταστάσεις. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για πρόσφυγες, τους οποίους συμπονώ και συμπαρίσταμε. Μιλάμε και για άλλα στοιχεία τα οποία εισέρχονται στη χώρα μας και τα οποία είναι αγνώστου ταυτότητος. Και κανείς δεν έχει φροντίσει να τα ελέγξει, ούτως ώστε να προφυλάξει την ασφάλεια των Ελλήνων. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το λύσουμε ή να το συζητήσουμε εκτενέστερα τώρα, αλλά για μας προέχει η φύλαξη των συνόρων και επίσης να υπάρξει μια πολιτική η οποία θα αποκαθιστά στα νησιά μας την ασφάλεια. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή... Πού θα διαθέτατε, θέλω να μου πείτε, το κύμα προσφύγων? Αφήστε τώρα τα ύποπτα στοιχεία. Καταρχάς θα πρέπει μη γίνουμε εμείς εδώ γεύει. Τώρα ενδεχομένως να υπάρχουν και τέτοια, αλλά λέω, πού θα διοχετεύατε χιλιάδες πρόσφυγες, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σου λέγε, κύριε δεν είσαι, για χαραντάμ, πάρ το καπελάκι σου και δεν σε τα κάνεις. Το κουκουέ για παράδειγμα λέει, ότι όλοι αυτοί, και έρχομαι και σε εσάς κυρία Χρυσού, που υποκριτικά σήμερα κλαίνε, προτείνω λοιπόν βίζα επί τόπου. Από τη χώρα που είναι να φύγει, να έχει έτοιμα τα χαρτιά του, ούτως ώστε η Ελλάδα, ναι, να παίζει το ρόλο του διεκπαιρεωτή, του τράνζιτ, επειδή θέλει να περάσει ο άλλος. Ναι. Το ποτάμι λέει ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συντονισμένα να εξασφαλιστούν οι ροές να πηγαίνουν ανάλογα με τη φέρουσα ικανότητα της κάθε χώρας. Εσείς τι λέτε, να μείνουν εδώ δηλαδή? Όχι βέβαια. Γιατί πιστεύετε ειλικρινά ότι με το στρατό θα μπορέσετε να τους σταματήσετε? Όχι. Υπάρχει πρόσφυγας που σταματάει όταν βιώνει βιασμό, κακοποίηση, σφαγή? Δεν σταματάει με τίποτα. Καταρχάς θα πρέπει να καταργήσουμε τη συνθήκη του Δουβλίνου, έτσι. Αυτό που έκανε και η Γερμανία, η Αγγλία και πολλά άλλα κράτη, η Σουηδία. Η Ελλάδα θα κρατήσει μόνο τους πρόσφυγες τους οποίους χρειάζεται και μπορεί, τους μετανάστες γενικώς, ούτως ώστε να βοηθήσουν στην ανάπτυξή της. Από εκεί και πέρα θα πρέπει πραγματικά να προωθηθούν στα κράτη από τα οποία προήλθαν καταρχάς. Γιατί άλλο είναι οι πρόσφυγες, είπαμε, οι οποίοι βιώνουν ένα πόλεμο και μια κατάσταση χαώδη στο κράτος και οι οποίοι μπορούν. Άρα λέτε διαχωρισμό προσφύγων. Διαχωρισμό. Μάλιστα. Και οικονομικών μετανάστων. Έχει μεγάλη σημασία. Βεβαίως. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, κύριε Σαχίνη. Κυρία Χρυσού, εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, κανένα να δείτε, καταρχάς, να μην αποκρύπτουμε τις αιτίες οι οποίες δημιουργούν όλο αυτό το μεταναστευτικό πρόβλημα, οι οποίες δεν είναι άλλες από τους πολέμους που διεξάγονται στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν διαφωνήσει, αλλά το αποτέλεσμα, έτσι, το υφιστάμε, θα ξέρετε. Προφανώς θέλω να πω ότι περνάνε κάποιες δυνάμεις. Το δεδομένο ότι έρχονται στην Ελλάδα είτε για να λιαστούν, είτε να κάνουν μια βόλτα στο Σύνταγμα ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή πόλεμοι γίνονται στην πατρίδα τους, γι' αυτό φεύγουν οι άνθρωποι κυνηγημένοι, πνίγονται. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα ολόκληρο νεκροταφείο ψυχών
η θάλασσα και δυστυχώς η κατάσταση αυτή καθημερινά χειροτερεύει. Εμείς, όπως είπατε προηγουμένως, ο κύριος Κουτσούμπας έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να προωθηθούν άμεσα, αλλά και ταυτόχρονα να εναντιωθούμε στις πολιτικές τις οποίες θέλουν να μας δίνουν ως μονόδρομο αυτές οι υπερελιστικές τέλος πάντων επεμβάσεις και όλες αυτές, όλο αυτό το κουβάρι τέλος πάντων των αντιθέσεων που ξετυλίσσεται λόγω του πετρελαίου και του φυσικού αέριου για το ποιος θα το προτεκμεταλλευτεί εις βάρος των λαών. Καλούμε τον κόσμο να εναντιωθεί και σε αυτό, όχι λέτε απλά. Λέτε όμως και εσείς ότι τα σύνορα δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτα, ξέφραγκο αμπέλι. Ξέφραγκο αμπέλι δεν μπορεί να είναι, αλλά και από την άλλη δεν μπαίνουμε στη λογική του χρησιμοποιούμε τους μετανάστες ως φτηνό εργατικό δυναμικό, γιατί βλέπουμε τελευταίο παράδειγμα τη Γερμανία, όπου βλέπετε ότι το Δουβλίνο, το Αλακάρτ το καταργήσανε προκειμένου να προωθήσουν φτηνό εργατικό δυναμικό, όταν στην Γερμανία υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι, άνθρωποι με τετράωρη απασχόληση και mini jobs. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, προκειμένου να συμπιέσουν το κόστος του εργατικού. Εγώ να πω και κάτι άλλο για τη Γερμανία. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή καταργεί το Δουβλίνο. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο πάβει Σέγγεν. Τα καλά και τις πρώτα. Χθες είπα ότι δεν περνάει κανείς πάλι. Ακριβώς. Ναι, τώρα έκλεισε ξανά τα σύνορα. Εντάξει, αφού βάλαμε το εργατικό δυναμικό, δηλαδή αυτά μας θυμίζουν, αν θέλετε, και μια κατάσταση στρατοπέδων συγκέντρωσης. Όπου αξιοποιήθηκε ο κόσμος τότε, ξέρετε πολύ καλά, για να πάνε στα μεγάλα εργοστάσια της Γερμανίας. Κύριε Κυπριωτέκη, θεωρείτε ακραίες καταστάσεις. Έχουμε μια ρογμή στην απολυτότητα των προηγούμενων χρόνων? Δηλαδή, θεωρείτε ότι κάπου κρύβαν τα μάτια από την πραγματικότητα οι πιο ισχυροί από εμάς και τώρα έρχονται κατάφατσα με αυτήν, διότι ο πρόσφυγας, αν αποφασίσει, κανένας δεν τον σταματά? Και τι νομίζετε εσείς, γιατί έχετε μια άλλη αφήγηση από τα δύο προηγούμενα κόμματα, που επίσης έχουν μεταξύ τους διαφορές? Καταρχήν θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Παρακαλώ. Όταν έχετε τραπέζι έτσι με εξαιρετικές κυρίες, να με καλείτε και εμένα, να παίρνω σε επιθέση. Γιατί γίνεται πιο όμορφη και πιο ενδιαφέρουσα και πιο σοβαρή συζήτηση. Το λέω ειλικρινά, δεν σας κολακεύω. Πολέμοι γίνονται πάντα για διάφορους λόγους, κυρίως οικονομικούς, γεωστρατηγικών συμφερόντων, και πίσω τους κρύβουν φανατισμό και βέβαια καταστροφή. Και θυμάμαι πολύ καλά την απάντηση σε ένα ερώτημα σε ένα πρόσφυγα Σύριο: γιατί δεν μείνατε να πολεμήσετε? Λέει, να πολεμήσουμε για ποιον και γιατί? Εκεί είναι ο πόλεμος του παράλογου. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σταθεί κανείς. Το μόνο που θέλουν είναι να φύγουν. Το ότι τους υποδέχεται η Γερμανία, αγαπητή κυρία Χρυσού, και θα τους προσφέρει θέση εργασίας, υπολογίζοντας ότι 1.800.000 μετανάστες θα ανεβάσουν τα επόμενα δύο χρόνια κατά μια μισή μονάδα το ΑΕΠ της Γερμανίας, εγώ δεν το κρίνω σαν κακό. Θα έλεγα το εξής. Με τις συνθήκες όμως, ναι, κύριε Κυπριακάκη. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Φανταστείτε να έλεγαν όλοι οι ισχυροί της Ευρώπης, ας πούμε, ότι κλείνουμε τα σύνορά μας. Κόψτε το κεφάλι σας, γιατί από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα. Τι θα κάναμε δηλαδή σαν Ελλάδα χωρίς τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Και ένα από τα ζητήματα που πρόσφατα πρέπει να καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σαν Ελλάδα είναι πού θα διοχετεύαμε αυτό το κύμα των προσφύγων, το οποίο ούτως ή άλλως θα ερχόταν στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Βουλγαρία κάτι λιγότερο, γιατί φυλάσσεται εύκολα. Και θέλω να σας πω, κυρία Μανατίδο, ότι δεν φυλάσσονται εύκολα τα θαλάσσια σύνορα. Απέναντίας όμως θα μπορούσε κανείς να πει ότι αν έβλεπε το συσχετισμό Ιταλίας-Ελλάδας πριν από ένα χρόνο και τον δει και τώρα, έτσι, η Ιταλία έβαζε 150.000, ας πούμε, το χρόνο, ένα παράδειγμα, και εμείς βάζαμε 15. Τώρα εμείς βάζουμε περισσότερους από την Ιταλία, γιατί στείλαμε το νεύμα ότι ελάτε, τους σκίσαμε λίγο το μάτι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το έκανε αυτό. Επέρεται ο κύριος Τσίπρας ότι το έκανε. Πιστεύετε ότι του έκλεισε το μάτι? Του έκλεισε το μάτι, ναι, του έκανε το νεύμα. Αυτό τουλάχιστον ως αίσθηση κυριαρχεί. Επέρεται ο κύριος Τσίπρας ότι έκανε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά θα έπρεπε να μας πει και για ποια επιτεύγματα αυτού του Υπουργείου μπορεί να καμαρώνει, ας πούμε. Προφανώς όχι για τις δηλώσεις της κυρίας Στασίας. Δεν καταφέρανε ούτε καν να αξιοποιήσουν χρήματα που υπήρχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν πιο αξιοπρεπώς να υποδεχτούν τους μετανάστες, να μπορούν να έχουν καλύτερη διακίνηση, να μην ταλαιπωρούνται άλλο αυτοί οι άνθρωποι, μέχρι να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα. Δεν είναι από τα εύκολα προβλήματα που μπορεί κανείς να πατήσει ένα κουμπί και να βρει αυτόματες λύσεις.
Η Ευρώπη θα παίξει το ρόλο του αμορτισέρ, θα απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος, θα μας μπίνουν και στην Ελλάδα αρκετοί, αλλά βλέπετε στην Ελλάδα δεν βρίσκουν δουλειά τα δικά μας παιδιά και αναγκάζονται να φύγουν. Πόσο να κρατήσουμε κι εμείς από αυτούς? Ίσως ένας εθνικός στόχος θα ήταν να παίξουμε αξιοπρεπώς το ρόλο της πρώτης χώρας υποδοχής για να μπορεί να διευκολυθούν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να δούμε πώς θα τακτοποιηθούν, όπου τακτοποιηθούν. Λύσεις έτοιμες δεν μπορεί να υπάρχει. Προφανώς όμως το κεντρικό ερώτημα, τι θα γινόμασταν χωρίς να ήμασταν μέσα στην Ευρώπη, και σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα θα αντιμετωπίζαμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα φανταστούμε τώρα. Αν δηλαδή μας σοκάρουν οι πνιγμοί τριόχρονων παιδιών, τότε θα τα βλέπαμε να πεθάνανε στους δρόμους, δεν θα γιαζότανε στην Ομόνια κατά την κυρία Τασία, θα ψινότανε στην Ομόνια ή στο Σύνταγμα ή οπουδήποτε αλλού μαζί με τη δυστυχία της Ελλάδας. Ό,τι αφορά το φθηνό εργατικό δυναμικό που αναφέρθηκε η κυρία Χρυσού, να πω ότι δεν συμφωνώ. Στη Γερμανία, η Γερμανία, η κάθε Γερμανία, ή αν κόβει και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, μπορεί με αυτές τις προϋποθέσεις να χρησιμοποιεί τους μετανάστες. Εμείς δεν διατηρούμε κάτι τέτοιο. Ισχυριζόμαστε ότι θα υπάρχει τέτοια πολιτική η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα εργασιακά, ανεξάρτητα αν είναι Έλληνες ή αν είναι μετανάστες. Εγώ δεν διαχωρίζω τον αλλοδαπό από τον Έλληνα. Δεν διαχωρίζω τον μετανάστη από τον Έλληνα. Δεν μπορεί να μην έχει ίσα δικαιώματα. Είναι άνθρωποι. Ό,τι αφορά το δεύτερο μέρος που άκουσα σχετικά με το νεύμα από σε εισαγωγικά υποθέτω από την κυβέρνηση για το μεταναστευτικό, ναι, και εγώ συμφωνώ ότι υπήρξε μία ας το πω ανοχή, αν θέλετε μία διακήρυξη ότι η Ελλάδα υποδέχεται τους πάντες, και δεν να τονίσω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους πρόσφυγες. Γενικά το ΕΠΑΜ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους πρόσφυγες. Γίνεται ένας πόλεμος ο οποίος δεν είναι καθόλου ευχάριστος. Όμως να μην ξεχνάμε ότι και η Ελλάδα δεν έχει αντοχές. Δεν έχουμε υποδομές για να υποδεχτούμε. Δεν είμαστε έτοιμοι. Άρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες υποδομές ούτως ώστε να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους και να ζουν αξιοπρεπώς. Όπως αναφέρθηκε ο κύριος Κυπριωτάκης, πεθαίνουν παιδιά, πνίγονται παιδιά, αλλά δεν ξεχνάμε εμείς και τα παιδιά της Παλαιστίνης και άλλα παιδιά. Για μας τα παιδιά είναι παιδιά, ανεξάρτητα από πού προέρχονται. Τα παιδιά θέλουν περίθαλψη, θέλουν αγάπη, θέλουν στοργή και κυρίως ασφάλεια. Να τελειώσω λέγοντας ότι είναι εύκολο όταν διαθέτεις εθνικό νόμισμα να χρηματοδοτήσεις και να οργανώσεις αμέσως όλες τις υποδομές και τις προϋποθέσεις ώστε να φιλοξενήσεις όλους τους ανθρώπους αυτούς που προέρχονται από πολέμους. Ναι, κυρία Χρυσού. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό το σημείο για αυτά που ακουστήκανε. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι όποια πολιτική δύναμη είναι υπέρμαχη τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα τέλος πάντων που έρχονται τα στρατιωτικά σχέδια του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μοιράσουν, ας το πούμε έτσι, τα συμφέροντα για χάρη κάποιων μονοπωλίων της εκάστοτες χώρας, σίγουρα μόνο κροκοδίλια μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα δάκρυά τους και για τα παιδιά τα οποία πεθαίνουν, όπως λένε, και σήμερα έρχονται να μας δείξουν ένα ανθρωπιστικό τέλος πάντων προφίλ, ένα ανθρώπινο, αλλά και γενικότερα για τις τύχες που θα έχουν, γιατί κύριε Σαχίνη, κακά τα ψέματα τώρα, σε καπιταλιστικές χώρες προωθούνται. Ξέρουμε πολύ καλά τους όρους και τους νόμους του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Εδώ πέρα, αν θέλετε, ακόμα και σε το επίπεδο χώρας, ποιες είναι οι συνθήκες με τις οποίες ο κάθε εργαζόμενος πάει να δουλέψει στην όποια δουλειά? Ποια είναι τα εκείνες οι συμβάσεις οι οποίες πραγματικά διαφυλάσσουν τα δικαιώματά του ή τίποτα? Εδώ ισοπεδώνονται όλα. Και έρχονται αυτή η ισοπαίδωση να ολοκληρωθεί με την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου και την εφαρμογή του αύριο το πρωί. Πάμε σε ένα δεύτερο κύκλο. Είπα ότι από τις 21, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε και οι τρεις, αρχίζουν τα δύσκολα. Εκεί που διαφωνείτε και οι τρεις, είναι πώς τοποθετήστε σε αυτά τα δύσκολα. Άρα το ερώτημά μου είναι σαφές. Πώς πρέπει να πορευτούμε από την 21η, κύριε Κυπριωτάκη? Εξαιρετικά δύσκολα και δεν μπορώ να δηλώσω αισιόδοξος, γνωρίζοντας σε αρκετούς τομείς των κοινωνικών δραστηριοτήτων και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που πρέπει να οργανώσουμε σαν Ελλάδα,
δηλαδή ας πούμε τον πρωτογενή τομέα, ότι αν συνεχίσει έτσι σε αυτή την αντίληψη που λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια, που έχουμε ένα διαλυμένο συνεταιριστικό κίνημα, δεν υπάρχει καν ιδέα του κινήματος, και ακόμα και αυτή η ιδέα του συνεργάζεστε που ήταν μια λογική που τις προηγούμενες δεκαετίες, παλιότερα δηλαδή, πριν από 20-30 χρόνια, ήταν κυρίαρχη αντίληψη στον αγροτικό χώρο, έχει σταματήσει να υπάρχει. Για να ξαναμπούμε σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση, ας πούμε, στον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει, εκτός από το ότι θα πρέπει να οργανωθεί ένα πλαίσιο, να υπάρξει εθνική προσπάθεια που μαζί με τις περιφερειακές τοπικές αρχές και ό,τι έχει μείνει από το αγροτικό κίνημα, να ξαναδούμε πώς θα παράγουμε. Γιατί αυτό που κάνουμε τώρα, ούτε οργανωμένη παραγωγή είναι, ούτε καμιά ελπίδα έχει, ούτε δυνατότητα επιβίωσης υπάρχει. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και λέω ότι για να μπορεί κανείς, ας πούμε, δεν μπορεί να επιβάλλει εκεί κανόνες, μπορεί να εμπνεύσει και να οδηγήσει τον κόσμο. Για να υπάρχει, το αναφέρω αυτό σαν παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική συνεννόηση που δεν υπάρχουν, εκτός αν υπάρχουν ιδεολογίες εντελώς διακριτές όπως το ΚΚΕ, ας πούμε, μπορεί να θέλει κολεκτίβες, να θέλει τα πάντα κρατικά, να θέλει. Εκεί είναι ένα άλλο σύστημα. Στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς που έχουμε αποδεχτεί περισσότεροι από τους Έλληνες, υπάρχει ένας τρόπος να οργανωθεί ξανά αυτή η παραγωγή. Για να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε και να λειτουργήσουμε κατακόρυφα από την κυβέρνηση μέχρι την περιφέρεια, μέχρι το Δήμο, μέχρι όποιους συνεταιρισμούς, θα πρέπει να οργανώσουμε εθνικές πολιτικές. Κανένας δεν έχει προετοιμάσει κάτι. Εκτός από σλόγγαν, εκτός από χαϊδέματα αυτιών πάλι έτσι ότι θα πρέπει να είναι διάφορα, δεν έχει οργανωθεί κάτι. Καταλαβαίνετε ότι είναι το ευκολότερο σημείο αυτό που σας ανέφερα, ας πούμε, στον πρωτογενή τομέα. Γιατί αν θέλουμε να δούμε στην έρευνα, στην καινοτομία, στην τεχνολογία, στη βιομηχανία, εκεί δηλαδή που θα πρέπει να παραχθούν θέσεις εργασίας για να υπάρχει πλούτος, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι μονόδρομος αυτός που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα. Αυτό προϋποθέτει μια εθνική συνεννόηση. Ευτυχώς βλέπω ότι η τόνη της πολιτικής αντιπαράθεσης σε αυτή την προεκλογική περίοδο, εκτός από κάτι χαριτομενιές, ας πούμε πονηρούγγι, ζωηρούγγι, δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, έχουν κρατηθεί σε ένα κόσμιο επίπεδο που νομίζω ότι δεν θα διαταράξει τις σχέσεις. Και παρά το γεγονός των δηλώσεων ότι εγώ δεν θα τον κάνω αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ή εγώ δεν θέλω το Μεϊμαράκι, λέει ο Τσίπρας, ας πούμε, διάφορα τέτοια, ελπίζω ότι θα λογικευτούν, θα αναλάβουν το βάρος της εθνικής ευθύνης που φέρει ο καθένας, τα μεγάλα κόμματα, γιατί τα μικρά κόμματα, σε αυτό συμπεριλαμβάνω και το δικό μου φορέα το ποτάμι, δείχνουν πρόθυμα να υποστηρίξουν μια τέτοια λογική. Εμείς τώρα σε αυτή τη βάση καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει το ποτάμι σαν δύναμη ευθύνης που θα προωθήσει αυτή την εθνική συνεργασία, που θα προσφέρει τη δυνατότητα στους δύο μεγάλους να κάτσουν στο τραπέζι και να κουβεντιάσουμε σοβαρά, μήπως και καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια εθνική συνεννόηση που θα μας δώσει μια ελπίδα ότι μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο ευρώ, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, γιατί η κατάντια που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα δεν φταίει ούτε η Ευρώπη ούτε το ευρώ. Αρκετά ευρώ έπεσαν στην Ελλάδα, με λάθος τρόπο αξιοποιήθηκαν, διάφορα δίκτυα λειτουργήσαν αρνητικά για την ανάπτυξη της Ελλάδος, ησυχάσαμε και εμείς ως κοινωνία. Υπογείτευχε η κοινωνία, δεν είναι άμυρη ευθυνών. Έχουμε ευθύνη. Επαναπάθηκαν οι αγρότες στις καλές επιδοτήσεις, έβαλαν εύκολες καλλιέργειες που να μην τα απασχολούν και πάρα πολύ. Δεν χρειάστηκε να προσπαθήσουν και να κοπιάσουν να δουν με ποιο τρόπο θα συνεργαστούν για να έχουν εξαγώγημα προϊόντα. Παρακολουθώ, κύριε Σαχίνη, την κίνηση της Βιανάμ στο Τιμπάκι. Η σημαντικότερη ίσως επιχειρηματική δραστηριότητα, συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ομάδας παραγωγών που παράγουν βιολογικά προϊόντα, κοπιάζουν πάρα πολύ για να καταφέρουν να έχουν καλά προϊόντα και είναι στα καλύτερα ράφια της Ευρώπης. Δυστυχώς είναι μικρό το παράδειγμα που θα μπορούσε να ήταν όλη η Κρήτη. Κύριε Κυπριωτάκη, χρειάζονται όμως κάποιες διακριτές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Χθες ταξίδευα με κάποιον μεσαρίτη, με μεγάλη μεταφορική εταιρεία πάνω στα αγροτικά προϊόντα, ο οποίος ο άνθρωπος με βάση το φορολογικό καθεστώς την έδρα την έκανε στη Βουλγαρία. Ναι. Γιατί φορολογείται με 10% στη φορολογία, στην Ελλάδα φορολογείται με 39-42%. Και επειδή ηλεκτρονική βοηθάει, όπως ξέρετε, δεν τον χαλάει. Έτσι όμως αντιλαμβάνεστε και εσείς τι γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν κάποιες διακριτές, διότι με βάση τις πρόνοιες του τρίτου μνημονίου αυτά περιέχονται μέσα. Το ξέρετε. Χρειάζεται λοιπόν να τα δείτε αυτά.
Βεβαίως, βεβαίως. Και αν θα δείτε λίγο, εγώ θα κάνω μια αναφορά στο πρόγραμμα του Στο Ποτάμι. Μιλάμε για μια καινούρια βάση για την επιχειρηματικότητα, ότι οι καινούριες επιχειρήσεις στα τρία πρώτα χρόνια θα είναι σε ένα καθεστώς εύνοια σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Η δυνατότητα της δημιουργίας startup για τις επιχειρήσεις, για να μπορεί να ξεκινήσει επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ή θα διαλέξει κανείς τον κρατικό μονοπωλιακό καπιταλισμό, που ας πούμε είναι η προσέγγιση του ΚΚΕ. Προφανώς θα υπάρχει διαφωνία, αλλά εγώ έτσι εκφράζω. Σε αυτό καμία περίπτωση. Έτσι. Ό, τη γνώμη του λέει. Ή θα έχουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και το κράτος θα πρέπει να ορίζει τους κανόνες και το πλαίσιο και να μπορεί να προσφέρει την κοινωνική δικαιοσύνη στα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν υπάρχει χώρο για την επιχειρηματικότητα, υπάρχει δυνατότητα να δει κανείς πώς δεν θα φεύγουν. Φύγανε 62.000 επιχειρήσεις και πήγανε στη Βουλγαρία, κύριε Σαχίνη. 62.000 επιχειρήσεις πήγανε στη Βουλγαρία ακριβώς για αυτό τον λόγο. Μάλιστα, κρατήστε το. Έρχομαι σε εσάς. Ναι, θέλω μονάχα σε ό,τι πείτε και ό,τι θέλετε να βάλετε να μου σχολιάσετε και το εξής. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Κουτσούμπας, με τις διακριτές διαφορές του ΚΚΕ, διευκρίνησε κάτι. Ότι η χώρα, δηλαδή εδώ βλέπω, όχι ταυτίζεστε ενοιολογικά, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά το εκφραστικό, απαιτείται να έχει μια στοιχειώδη οικονομική και πολιτική σταθερότητα, είπε ο κ. Κουτσούμπας, δεν είπε ποιοι θα κυβερνάνε κτλ. Διότι ουσιαστικά είμαστε σε ένα διαρκές μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου το ίδιο το λαϊκό κίνημα, έτσι το εξέφρασε, δεν προλαβαίνει να αποκτήσει αυτογνωσία της κατάστασής του. Δηλαδή δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες και αυτή η συνεχής μεταβολή δημιουργεί μια ασάφεια γενικώς, ένα πατσάλι, να το πω έτσι. Μάλιστα. Καταρχάς να πω λίγο για το πώς βλέπουμε εμείς την επόμενη μέρα. Δεν γίνεται λόγος από καμία πολιτική δύναμη για το τι θα γίνουν τις πρώτες 100 μέρες, όπως μας είχαν συνηθίσει στο παρελθόν. Οι πρώτες 100 μέρες για κυβέρνηση ακούγαμε στο παρελθόν, που θα δημιουργηθούν τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας, που θα γίνει εκείνο, που θα μειωθεί αυτή η φορολογία κτλ. Τώρα έχει να κάνει και με τη χαμηλή προσδοκία που ο ίδιος ο λαός και τις χαμηλές απαιτήσεις έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή με το να μην πιέζει, να μην υπάρχει ένα εργατικό λαϊκό κίνημα όπως εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει, το οποίο να πιέζει, να αισθάνονται την ανάσα του τέλος πάντων πίσω από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις. Καταλήγουμε στο να μην υπάρχουν καμία δέσμευση από κανένα, και όπως και το ποτάμι εδώ που το εκπροσωπεί ο κύριος Κυπριωτάκης και οι υπόλοιπες δυνάμεις τίνουν το χέρι για συνεργασία, και οποιαδήποτε κυβέρνηση διαμορφωθεί την επόμενη μέρα, είτε με κορμό τη Νέα Δημοκρατία είτε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο, όπως είπα και προηγουμένως, είναι γνωστό, είναι η εφαρμογή του τρίτου μνημονίου. Τώρα, όλοι μιλάνε για εθνική συνεννόηση. Όλοι θέλουν να αποτελέσουν το σωτήρα του λαού. Εμείς λέμε ότι από το σωτήρας πρέπει να σωθούμε. Πρέπει ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, διαμορφωτής, αυτός που θα διαμορφώσει την επόμενη μέρα, αυτός που μέσα από το ισχυρό ΚΚΕ, που έχει τη μοναδική και ρεαλιστική και ελπιδοφόρα λύση για το λαό, θα αναπτύξει ενώσεις και οργανώσεις που θα βάλει, θα αναχαιτήσει την επίθεση που έρχεται, που πραγματικά, κύριε Σαχίνη, ο κόσμος ίσως έχει σίγουρα προειδεαστεί, αλλά δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επίθεσης το οποίο έρχεται πίσω. Και οι εξελίξεις είναι πολύ ραγδαίες, και οι οικονομικές και οι πολιτικές. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο και των αστικών διακυβερνητών και τέλος πάντων των διαχειριστών αυτών που παρουσιάζονται ως διαχειριστές του αστικού συστήματος. Ο καπιταλισμός έχει αυτή τη στιγμή μία βαθιά κρίση, την οποία δεν μπορούν και οι ίδιοι να ελέγξουν. Και από τη φύση του ήταν δεδομένο ότι θα φτάσουμε εδώ και ακόμα παραπέρα. Σε αυτή λοιπόν το δύσκολο αύριο που έρχεται για το λαό, εμείς καλούμε να υπάρξει μια ισχυρή αντιπολίτευση, ένα ισχυρό ΚΚΕ που θα αναχαιτήσει αυτή την επίθεση, ξαναλέω, θα οργανώσει το λαό σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά και θα αποσπάσει, γιατί όχι, κατακτήσεις, ιδιαίτερα των απολειών που είχε αυτά τα χρόνια της κρίσης. Από εκεί και ύστερα, προφανώς, όχι γενικά και αόριστα αντιπολίτευση ή
απλούς αγώνες όπως πολλοί θέλουν να μας κατηγορούν ότι κάνουμε, αλλά στην κατεύθυνση ανατροπής αυτού του συστήματος που πραγματικά έχει φτάσει στη σαπίλα του και είναι αναγκαία και ρεαλιστική, πάντοτε ήτανε, αλλά ιδιαίτερα τώρα είναι πιο αναγκαία από ποτέ, η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Δεν μου λέτε, κύριε Χριστούνη, να σας συντριγκάρω και σας λίγο, όπως συντριγκάρω προηγούμενος τον κύριο Κυπριακή. Κάνω υποθετικό. Παρακαλώ. Και μπορείτε να μου πείτε, δεν απαντάω σε υποθετικά ερωτήματα. Μπορείτε να μου το πείτε. Αλλά εγώ οφείλω, γιατί θέλω να καταδείξω. Λαός είναι. Mm. Την Κυριακή λοιπόν κάνει άλλη επιλογή από αυτά που φαίνονται σε δημοσκοπήσεις. Και φέρνει. Μα οι δημοσκοπήσεις, κύριε Σαχίνη, ξέρετε πολύ καλά ότι αγοράζονται και δίνονται σύμφωνα και προσπαθούν να δημιουργήσουν κανείς και ένα δεν κλίμα. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω. Από προσανατολιστική αυτό λέω. Αλλά εγώ κάνω μια υπόθεση εργασίας. Ο λαός δεν ξέρει. Σερβίρονται με την επιθυμία του καθενός. Αποφαίνεται την Κυριακή. Όχι αυτοδύναμα, αλλά πρώτη δύναμη το ΚΚΕ, δεύτερη το ΛΑΕ και τρίτη το ΕΠΑΜ. Λέω. Αποφαίνεται ο λαός. Δικαίωμά του δεν είναι. Συνεργάζεστε σε ένα μίνιμουμ να συγκροτήσετε κυβέρνηση ή το ΚΚΕ θα παραδώσει την εντολή στο ΛΑΕ και το ΛΑΕ στο ΕΠΑΜ και το ΕΠΑΜ θα πει ξαναπάρτε την πίσω εκλογές. Έχετε ένα μίνιμουμ να υπερασπιστείτε αφού έρχεται τέτοια θύελα εσείς που δεν είστε το ίδιο προς Θεού, το διευκρινίζω αυτό, έτσι. Έχετε, θα συνεννοούσασταν σε ένα μίνιμουμ ανακούφιση σε αυτή τη θύελα που έρχεται ή θα πετάγατε την μπάλα πάλι στην εξέδρα. Κοίταξε να δείτε, αυτό που είπε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και αυτό πληρώσαμε ακριβά, γιατί είπαμε την αλήθεια έγκαιρα στον κόσμο και το 2012 μέσω από το εκλογικό αδυνάτισμα που ήρθε στο κόμμα μας, είναι ότι σε συνθήκες καπιταλισμού με τα μονοπόλια να κρατάνε τα μέσα παραγωγής και η ιδιοκτησία να είναι καπιταλιστική, δεν μπορεί να ανατραπεί τίποτα. Δεν θα είμαστε λοιπόν εμείς αυτοί. Ούτε να ανακουφίσετε λίγο τον κόσμο, δεν θα σχηματιστεί. Κοιτάξτε να δείτε, κυβέρνηση. Μα ήδη μέσα από το κίνημα, γιατί εκεί δίνουμε εμείς την πραγματική μάχη. Ναι, προφανώς. Δίνουμε μάχη άλλο, καθημερινή για να ανακουφιστεί ο λαός και άμεσα. Και δίνουμε, καταθέτουμε και προτάσεις μέσα στο κοινοβούλιο. Σας δίνετε όμως μια ευκαιρία με την ψήφο του λαού και εσείς θα πείτε ότι επειδή υπάρχει καπιταλιστικό σύστημα, δεν τη θέμε. Όχι, όχι. Αυτό ακριβώς θέλω να σας εξηγήσω. Δεν θα κυβερνήσουμε λοιπόν στην υφιστάμενη κατάσταση, αλλά προφανώς, αν όπως λέτε κύριε Σαχίνη, αύριο ο λαός αποφασίσει. Την υπόθεση αυτή τέλος πάντων. Αν αποφασίσει προφανώς να δώσει στο ΚΚΕ τέτοια δύναμη που να έρθει πρώτη, θα είναι έτοιμος για την ανατροπή αυτή του συστήματος. Εμείς θα καλέσουμε τον κόσμο να κάνουμε ρήξη. Και όχι απλά θα διαψεύσω αυτό που λένε ότι δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, αλλά είμαστε κόμμα εργατικής λαϊκής εξουσίας. Και λέμε ότι πρέπει συγκεκριμένο ρόλο να έχει και το ΚΚΕ που θα έχει πρωταγωνιστικό, αλλά ο λαός θα είναι αυτός που θα φέρει την αλλαγή την επόμενη μέρα. Απαντήσατε. Δώστε μου το δικαίωμα να κάνουμε και ένα τελευταίο κύκλο αμέσως μετά. Κυρία Μανατέλη, ένα τελευταίο κύκλο. Συζητάμε για να... Μιλάμε για την επόμενη μέρα. Ναι, ναι. Καταρχάς να πω ότι αυτές οι εκλογές για μας είναι μια δεύτερη ευκαιρία για αυτό το λαό να επαναλάβει το όχι της 5ης Ιουλίου. Για μας η όλη η ατμόσφαιρα η οποία επικρατεί στην προεκλογικό αγώνα και όσα ακούμε και βλέπουμε επαναλαμβάνουν το ίδιο ερώτημα, αν θέλει μνημόνια περαιτέρω, εάν θέλει νέα μέτρα, τα επώδυνα αυτά μέτρα τα οποία έρχονται άμεσα για να εφαρμοστούν ή όχι. Δύο είναι οι επιλογές λοιπόν που πρέπει να κάνει ο λαός μας την Κυριακή αυτή. Είτε να είναι δέσμοι της Μέρκελ, των ορέξεων της Μέρκελ, των Σόιμπλε και όλων των κέντρων συμφερόντων, ή να πει όχι ανατρέποντας την όλη κατάσταση. Εάν επιλέξει λοιπόν το όχι, εάν έρθει με το ΕΠΑΜ, σίγουρα θα πρέπει να γνωρίζει ότι άμεσα το πρώτο 24ωρο θα επικαλούμενη την εισήγηση του ΟΗΕ αλλά και την Επιτροπή του Χρέους από την Ελληνική Βουλή θα κηρύξουμε θα διαγράψουμε το χρέος έστω και μόνο μωρεός. Επίσης θα κηρύξουμε νέο εθνικό νόμισμα, πολύ ισχυρό και προστατευμένο, ούτως ώστε να μην το χτυπήσουν οι αγορές, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Επίσης θα καταργήσουμε όλα τα μνημόνια. Αυτά, επειδή είναι πολύ εφικτά να γίνουν άμεσα για να ανακουφιστούν και να πάρουν μέτρα, να πάρουμε μέτρα ούτως ώστε να ανακουφιστεί ο λαός. Δεν χρειάζεται να συνεργαστούμε με άλλους, εφόσον έχουμε ισχυρή δύναμη. Βέβαια, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας κλπ. Τα προτάγματά μας είναι σαφέστατα, διαγραφή χρέους, εθνικό νόμισμα, δικαιοσύνη οπωσδήποτε και νέο σύνταγμα.
ούτως ώστε να κατοχυρώνεται η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Θα έλεγα ότι όλα αυτά γίνονται σε συσχετισμό με άλλα μέτρα. Γιατί τα λέμε τώρα σαν τίτλοι, να είναι φαίνονται σαν τίτλοι, αλλά γίνονται με άλλα μέτρα. Να κάνω μια ερώτηση, με επιτρέπετε. Επιτρέπετε μια ερώτηση. Ξέρετε, σε αυτό που είπατε, ισχυρό εθνικό νόμισμα, χρειάζονται 25 με 30 δισεκατομμύρια αποθεματικό σε σκληρό νόμισμα, δολάριο, γεν, ευρώ, προκειμένου να μπορεί να εκδοθεί και να έχει αντίκτυπο και να μην είναι χαρτοπετσέτα. Κύριε Κυπριωτάκη, όλο αυτό νέο δηλαδή ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά επειδή καμιά φορά αν δεν υπάρχει απάντηση σε αυτά, και μπορεί να κάποια στιγμή να σας ακούει ο κόσμος, ευτυχώς τα στατιστικά των τελευταίων εκλογών τουλάχιστον και τα Γκάλοπ δεν δείχνουν ότι δεν εμπιστεύονται αυτές οι απόψεις, ευτυχώς. Είναι λίγο πιο όριμος ο κόσμος. Άρα ισχυρίζεστε δεν κύριε, υπάρχει πραγματικό πεδίο εφαρμογής πολιτικής σε αυτά τα πράγματα. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί όταν μιλάμε σε δημόσιο χώρο, όταν μας δίνουν τη δυνατότητα να εκφράζουμε αυτές τις θέσεις, θα πρέπει, αν δεν τις έχουμε τεκμηριώσει και αν δεν γνωρίζουμε πολύ καλά τι ακριβώς θα συμβεί, τουλάχιστον μην διαδίδουμε τέτοια πράγματα. Έχω την εντύπωση, κύριε Κυπριωτάκη, ότι δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει αποθεματικό στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία πρέπει να κρατικοποιηθεί. Υπάρχει. Υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια σε τίτλους. Υπάρχουν 26 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, λάθος, και υπάρχουν σε συνάλλαγμα για να μπορέσουν να κάνουν τις αγωγές. Να κάνουν εισαγωγές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς ισχυριζόμαστε ότι υπάρχουν. Άποψή σας δεν υπάρχουν. Θα σας πω τι είπε ο κύριος Μάρδας. Το νόμισμα είναι εργαλείο, μην γίνεται τώρα κάτι. Δεν με ενδιαφέρει τι είπε ο κύριος Μάρδας. Ο κύριος Μάρδας μπορεί να λέει ότι θέλει. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει την Τράπεζα Ελλάδος. Την ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση? Όχι. Άρα ελέγχει την οικονομία της? Όχι. Άρα γνωρίζουμε τα στοιχεία της? Τολμάει η κυβέρνηση να ζητήσει ισολογισμό? Ποιος θα της το δώσει? Η Τράπεζα της Ελλάδος. Είμαστε σοβαροί? Λέμε ό,τι θέλουμε για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο? Με πειράζει αυτό, κύριε Κυπριωτάκη, όταν λέτε ότι να είμαστε σοβαροί δεν είμαστε. Σας έδειξε κανείς ότι δεν χρησιμοποιεί στοιχεία? Έχετε εσείς στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος? Έχετε τον ισολογισμό? Εγώ μπορεί να μην τον δεν έχω τον ισολογισμό, ακούστε με, γιατί ξέρετε ότι δεν έχει ρεσιόνι, δεν τον ενδιαφέρει. Αν εννοείτε ότι δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Σας παρακαλώ. Γιατί μείνανε 8 λεπτά. Κύριε Σαχίνη, δεν τον ενδιαφέρει το λαό σε ποιο νόμισμα θα πτωχεύσει. Αν είναι φτωχός από ευρώ, αν είναι φτωχός από εδραχμή ή από εθνικό νόμισμα. Τον ενδιαφέρει όμως η ανεξαρτησία του. Τον ενδιαφέρει να είναι αφεντικό στον τόπο του. Μα ποια ανεξαρτησία τώρα, καπιταλιστικούς τρόπους ανάπτυξης, σε ανεξαρτησία? Εσείς με το λέτε λόγο να κρατάει τα κλειδιά της οικονομίας, δηλαδή τους ξενοδόχους να δώσουν μόλις το 6% πέρυσι όταν εισπράξανε 14 δίες. Αυτό δηλαδή την ανεξαρτησία. Επικαλείστε, κύριε Μαναγκώτη, δεν επικαλούμε αυτό. Και δεν αναφέρομαι μόνο. Σε συνθήκες χαλέρας, για εσάς δηλαδή σε σύγχρονους εργασιακούς μεσαίωνες. Τον αγρότη αυτή τη στιγμή που λέει ο κύριος Κυπριωτάκης προηγουμένως για την παραγωγική ανασυγκρότηση, μέσω ποιανών όρων, μέσω της ΚΑΠ, της κοινής αγροτικής πολιτικής που φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή που μας λέει να μην παράγουμε γάλα και να το δηλαδή έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή σημαίνει είναι η πραγματικότητα που θέλετε να δώσετε στον κόσμο? Αυτή είναι η πραγματικότητα που θέλετε να δώσετε στον κόσμο? Δυστυχώς δεν έχετε διαβάσει το πρόγραμμά μας και δεν γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε έξω από την ΚΑΠ. Εσείς θέλετε να τα παρουσιάζετε σαν μονόδρομο? Λίγο ηρεμία. Συγγνώμη, κυρία Μανατίδου, αλλά νομίζω ότι εδώ υπερβάλλει η κυρία. Γιατί δεν έχει διαβάσει το πρόγραμμά μας? Όταν ένα κόμμα είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι σταματούν όλες οι συμφωνίες, όλες οι συνθήκες, τα πάντα. Τα διαγράφουμε, τα αρνούμαστε, τελείωσε. Ξεκινάμε από το μηδέν και φτιάχνουμε ένα νέο, νέες συνθήκες και νέα χρηματοδότηση δίνουμε για να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα και γενικότερα την κοινωνία. Αυτό όμως που αναφέρει. Σας είπαμε εθνικό νόμισμα, το οποίο εθνικό νόμισμα. Βρείτε. Μα το παράγουμε το τυπώνουμε εμείς. Θα τα μοιράζει. Α, ναι, και η κυρία Μακρύ είχε πει μια συνταγή πραγματικά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, γιατί αισθητικό είστε πολύ πιο. Δεν θέλετε να προσβάλλετε, αλλά το κάνετε, κύριε Κυπριωτάκη, και δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι με εθνικό νόμισμα έχεις την ανεξαρτησία σου. Μπορείς να τυπώσεις άφθονο χρήμα, να το διοχετεύσεις στην αγορά, να ενισχύσεις την μικρομεσαία επιχείρηση, τα νοικοκυριά, να κάνεις διαγραφή χρέους ταυτόχρονα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος θα μας βγάλει εκτός, θέλω κλείνοντας, κυρία Μανατίου, θα το πάω ανάστροφα τώρα, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε για την ερχόμενη Κυριακή των εκλογών σε ΠΑΜ? Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και προηγουμένως ότι θα πρέπει ο κόσμος να αποφασίσει εάν θέλει μετά τις εκλογές
να υποστεί όλα τα μέτρα τα οποία έρχονται, όπως ακούσαμε πρόσφατα και τη μείωση των συντάξεων, η οποία σύνταξη θα εξαρτάται από την κινητή και ακίνητη περιουσία του καθενός, που αυτό σημαίνει βίαιη φτωχοποίηση του λαού, του συνταξιούχου. Και μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλές οικογένειες αυτή τη στιγμή στηρίζονται στη σύνταξη του παππού, της γιαγιάς, του πατέρα, του γονιού. Αυτό σημαίνει λοιπόν επώδυνα μέτρα μετά τις εκλογές. Επομένως, καλούμε το λαό να αποφασίσει να στηρίξει το όχι το οποίο ευαγγελιζόμαστε εμείς, να στηρίξει την ανεξαρτησία μας, να στηρίξει μια νέα Ελλάδα, και όλα αυτά τα υποσχόμαστε θα γίνουν άμεσα. Να υπάρχει, δηλαδή να στηρίξει φιλολαϊκά μέτρα, ούτως ώστε να γλιτώσει από την εξαθλίωση και να γίνει μια ομαλή μετάβαση της χώρας μας από τη φτωχοποίηση στην ευημερία. Θα έλεγα ότι έχουμε κουραστεί, κύριε Σαχίνη, να ακούμε υποσχέσεις του τύπου πώς θα διαχειριστεί, ποιος είναι πιο έμπειρος να διαχειριστεί το μνημόνιο, ο ένας, ο άλλος. Αυτό ακούμε. Εδώ δεν είναι θέμα διαχείρισης, είναι ή το δέχομαι ή όχι. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Χρυσού. Κύριε Σαχίνη, εμείς καλούμε τον κόσμο την επόμενη μέρα πραγματικά να μην επιλέξει σφαγέα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό παζαρεύεται. Και πραγματικά βρίσκονται όλοι οι καλύτεροι ή οι χειρότεροι διαχειριστές αυτής της κατάστασης. Να μην επιλέξει ως μονόδρομο το ρεαλισμό που θέλουν να του δώσουν μέσα από την προάσπιση των συμφερόντων των μονοπωλίων. Υπάρχει ο ρεαλισμός που λέει ότι μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνία ο ίδιος λαός, γιατί αυτός είναι που παράγει τον πλούτο. Αυτός πρέπει να τον καρποθεί κιόλας. Υπάρχει λοιπόν ένας ρεαλισμός που λέει ότι μπορεί να διαμορφώσει αύριο το πρωί μια κοινωνία που θα εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες, τα δικά του συμφέροντα. Έχοντας λοιπόν αυτό σαν προσανατολισμό, να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ, το οποίο και την επόμενη μέρα θα σταθεί πλάι του σε όποιο αγώνα δώσει, θα προσπαθήσει να ισχυροποιήσει τη θέση του και μέσα και έξω από τη Βουλή και μέσα από προτάσεις νόμου και μέσα από τέλος πάντων όλες τις κινηματικές διαδικασίες τις οποίες είχαμε πάντοτε και θα έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. 14 του Αυγούστου δεν γινόταν φίλο όταν περνούσε το τρίτο μνημόνιο. Οι πρωτοπόροι, οι κομμουνιστές μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜΕ ήταν αυτοί που βρισκόταν για άλλη μια φορά στο δρόμο. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να μην διαλέξει σφαγεία. Η εμπειρία του είναι πλούσια και το ναι και το ηρωικό όχι, όπως λέει η κυρία Μανατίδου, είδαμε πού βρέθηκε, στην ίδια στρούγκα έπεσε, στον ίδιο κουβά. Έτσι. Και ό,τι διάσταση και αν θέλανε να του δώσουν, πάλι το κουκουέ ήταν εκεί και είπε πάλι την αλήθεια στον κόσμο, λέγοντάς του να ακυρώσει το δίλημα το οποίο δεν υπήρχε, ήταν ψευτοδίλημα, και ότι πραγματικά ούτε 12 ώρες μετά από το κλείσιμο της κάλπης της 5 Ιούλη τα είχαν βρει και κατεβάσανε μια κοινή υπουργική απόφαση. Για να μην βρεθεί λοιπόν η ψήφος του ενάντια στα δικά του συμφέροντα και να επιτίθεται αυτό που θα δώσει σαν όπλο, του λέμε να ισχυροποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που θα είναι στο πλάι του και την επόμενη μέρα. Αντιστοίχως, κύριε Κυπριωτάκη, το μήνυμα που θέλετε να στείλετε για την Κυριακή ως υποψήφιος με το ποτάμι. Θα έλεγα ότι ένας ιστορικός κύκλος από τη μεταπολίτευση μάλλον φαίνεται ότι κλείνει. Και κλείνει έχοντας απομυθοποιήσει αυτό που εμφανιζόταν ως αριστερά, πρώτη φορά, δεύτερη φορά, τι θα είναι. Και έχοντας δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα, δεν θα έχουμε καμιά αυτοδυναμία κανένας από τα μεγάλα σε ποσοστά κόμματα. Θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας και εύχομαι και ελπίζω να μπορεί να έχουμε ένα δυνατό ποτάμι για να μπορεί να παίξει το ρόλο της γέφυρας συνεννόησης, γιατί μας περιμένουν πολύ δύσκολα.